πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχαρόπλε. Καλημέρα, καλημέρα και Σόκρατε. Ένα πρώτο σχόλιο για τον ανασχηματισμό που πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Ένας, σωστά το είπατε, πρώτα ανασχηματισμός ενός πάλι πολύ μεγάλου κυβερνητικού σχήματος, μόνο λίγο μελέτε το λες, ταυτόχρονα με λίγες αλλαγές και με μια ανακύκλωση απλά ορισμένων προσώπων. Ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι το να ανακυκλώνονται τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα κάθε φορά και να έχουν αλλάξει υπουργεία, τέσσερις υπουργούς έχουν ανακυκλωθεί. Το θέμα είναι οι πολιτικές, οι ασκούμενες. Και εδώ πέρα δείχνει αυτή η κίνηση σήμερα με αυτόν τον τρόπο του ανασχηματισμού δεν έχει καταλάβει τίποτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Από ό,τι κατάλαβα, το Υπουργείο Οικονομίας είναι το ίδιο. Από ό,τι κατάλαβα, το Υπουργείο Υγείας είναι το ίδιο. Το λέω αυτό γιατί δεν λέγανε για την ακρίβεια, δεν λέγανε για το ΕΣΥ, ότι είναι τα μηνύματα. Για την ασφάλεια, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν λέγανε. Αλλά και στα άλλα που γίνονται κάποιες οριακές μικρές αλλαγές, είναι ανακυκλώνονται πρόσωπα πάνω από ένα Υπουργείο στο άλλο. Κοιτάξτε, να σοβαρευτούμε. Αυτή η κυβέρνηση δείχνει και με αυτόν τον ανασχηματισμό ότι ούτε έχει διάθεση να αλλάξει τις ασκούμενες πολιτικές, ούτε έχει πρόσωπα τα οποία να μπορούν να συνεισφέρουν διαφορετικά πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία κάποια στιγμή θα αλλάξουν την υφιστάμενη κατάσταση. Μάλιστα. Δεν έχει πάγκο με λίγα λόγια από ό,τι φαίνεται. Θα μένει να αποδειχθεί αυτό στην πράξη. Και πάμε για να πάμε λίγο στα δικά σας. Χθες στην ομιλία του ο κύριος Κασελάκης είπε σενάριο να αποχωρήσω και να έρθει από μηχανής Θεός. Δεν υπάρχει. Πώς την αποτιμάτε αυτή τη φράση? Ναι, αυτή η φράση συνοδευόταν όμως ταυτοχρόνως από το ότι αν υπάρχει σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, αν επιτευχθεί αυτή η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, θα ο στόχος εννοείται, είναι... Εννοείται αυτό που είπε, συνεργασία, όχι συνένωση. Είπε αν υπάρξει συνεργασία, σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι θα πρέπει να γίνει με εκλογή νέας ηγεσίας από τη βάση και σε αυτό είναι δεθειμένος κυρίως να συμμετάσχει. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Διότι όλα οφείλουμε αυτή τη στιγμή να δούμε προς όφελος με βάση το μάτι της κοινωνίας και προς όφελος αυτή τη στιγμή ενός ευρύτερου χώρου, το οποίο θα μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το βλέπω αυτό που σας είπα προηγουμένως και αυτό που από μηχανής δεν υπάρχουν σε αυτή στην υπόθεση της κεντροαριστεράς. Η κεντροαριστερά είναι υπόθεση της κοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι υπόθεση της κοινωνίας, θεωρούμε και εμείς, θεωρώ και εγώ προσωπικά, ότι δεν μπορεί να είναι παρά η κοινωνία να τοποθετηθεί. Γι' αυτό κάνουμε και την πρόταση μαζί με άλλα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, τα αρμόδια όργανα θα την κάνουμε, έτσι ώστε να, με δημοψήφισμα να αποφασίσουν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για τα αν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει ενεργά στην ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου με στόχο ένα μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς. Η κοινωνία να το πει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και δεύτερον θέλω να τονίσω σε αυτό το θέμα ότι εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον και με επίσημο τρόπο χθες με βάση την ομιλία η οποία έγινε μπαίνουμε σε αυτή την αναγκαία συζήτηση που ανοίξαμε τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Έχετε ζητήσει εσωκομματικό δημοψήφισμα, το είπατε και πριν από λίγο. Το ερώτημα ποιο θα είναι και με ποιες διαδικασίες, δηλαδή θα πάτε σε μια ανοιχτή διαδικασία όπως αντίστοιχη της εκλογής Προέδρου? Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ο λόγος που το βάζουμε αυτό. Είναι ακριβώς γιατί όπως και χθες είπε ο Στέφανος Κασελάκης, τι είπε, ότι όχι σε συμφωνίες κορυφής, γι' αυτό να πάμε να μιλήσει η κοινωνία. Άρα η κοινωνία, η βάση, τα μέλη, οι φίλοι του κόμματος, όπως προβλέπει το καταστατικό, να πούν την άποψή τους για αυτό το θέμα. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω σε σχέση με το ερώτημά σας είναι το ερώτημα κατά την άποψή μας θα συζητηθεί στα όργανα. Πρέπει να είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία της ανασύνδεσης του προοδευτικού χώρου με στόχο ένα μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς. Ο κόσμος μας έδωσε το 14,9%. Στο ΠΑΣΟΚ έδωσε το 12,8%. Άρα οφείλουμε να πάρουμε ηγετικά πρωτοβουλίες εμείς, γιατί ο κόσμος, ακόμα και σε αυτό το αποτέλεσμα, μας έδωσε την πρώτη θέση στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Γι' αυτό οφείλουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και ταυτόχρονα, στο τελευταίο ερώτημα που θέσατε, αν ευοδοθούν αυτές οι διαδικασίες και οι συγκλήσεις, με διαδικασίες από τη βάση θα γίνει, από την κοινωνία, με εκλογή προέδρου από τη βάση. Η όλη διαδικασία δεν θα γίνει με κάποιον άλλον τρόπο.
Κυρία Θεοχαρόπουλε, από την άλλη πλευρά, στο ΠΑΣΟΚ αμφισβητείται ο πρόεδρός του και προκύπτει ένα ερώτημα. Με ποιο ΠΑΣΟΚ? Τώρα, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω στα σοκολάτα. Όχι, προς Θεού, δεν θα σχολιάσουμε. Θα σας πω. Εγώ δεν θέλω να μπω στα ισοκομματικά αυτή τη στιγμή ενός άλλου κόμματος. Εγώ λέω την άποψή μου για το πώς πρέπει να προωθηθεί αυτή η συζήτηση στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Είναι, ξέρετε, και στενό θέμα να το συζητάμε μόνο μεταξύ δύο κομμάτων. Γιατί το εννοώ? Βεβαίως είναι αυτά τα δύο κυρίαρχα κόμματα. Όμως ο περισσότερος προοδευτικός κόσμος που πήγε σε αυτές τις εκλογές, πήγε στην αποχή. Πήγε δηλαδή πολιτικά στο σπίτι του. Δεν ψήφισε. Αυτός ο κόσμος όλος, ξέρετε τι λέει? Κάντε κάτι. Δεν μπορούμε να έχουμε το Μητσοτάκη για τα επόμενα χρόνια να κυβερνά. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα. Είναι αίτημα της κοινωνίας, των προοδευτικών πολιτών. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οφείλουμε να λάβουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Λέμε λοιπόν τη θέση μας, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα υπόλοιπα κόμματα και στο κυρίως και στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα από αυτή την άποψη θα είναι ένα διάστημα αρκετά κρίσιμο για τις διεργασίες και αφορά τη χώρα αυτό. Διότι το ζήτημα δεν είναι να έχουμε μια συγκυβέρνηση στο μέλλον δεξιάς, ακροδεξιάς. Είναι να έχουμε έναν ισχυρό προοδευτικό χώρο εναλλακτικό απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Έχετε στο σκεπτικό σας, συζητάτε ενδεχομένως τη δημιουργία ενός λαϊκού μετόπου, και το λέω γιατί είναι χθεσινό όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στη Γαλλία. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός αυτό, το οποίο δείχνει ότι στις κρίσιμες τιμές οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, οι δυνάμεις της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, οφείλουν να βρίσκουν τρόπους συνεννόησης που να φτάνουν μέχρι και σε κοινές συμπράξεις και σε κοινή κάθοδο σε εκλογές, έτσι ώστε να μπορεί να επιτεθεί το μέγιστο δυνατό καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί το κάνουν στη Γαλλία? Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της ακροδεξιάς που έρχεται αυτή τη στιγμή. Γιατί οφείλουμε να το κάνουμε εδώ? Γιατί δεν μπορεί η χώρα μας, αν είχαμε εθνικές εκλογές προχθές με αυτά τα αποτελέσματα, θα βλέπαμε μια συγκυβέρνηση δεξιάς-ακροδεξιάς. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Για να αποφευθεί αυτό, χρειάζεται ένας ισχυρός προοδευτικός χώρος. Και είναι θετικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο Στέφανος ο Κασελάκης χθες είπε ότι αν ανοίξουν αυτές τις διαδικασίες και αν υπάρχει σύγκληση των δυνάμεων, και ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα στη διαδικασία της εκλογής προέδρου. Υπάρχει ένα ερώτημα. Διάλογος, αν καταλαβαίνω, και θα βάζα ένα τίτλο, διάλογος εκτός ηγεσιών, συζήτηση στην κοινωνία. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα το αποτυπώναμε. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Ο διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τους πάντες και κυρίως τις ηγεσίες. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ θετικό γεγονός η χθεσινή τοποθέτηση. Όχι, το λέω ότι όταν ένας διάλογος ξεκινάει από την κοινωνία, υποχρεωτικά θα πρέπει να τον ακολουθήσουν και οι ηγεσίες των κομμάτων. Με αυτή την έννοια. Το ερώτημα που όμως προκύπτει το επόμενο από αυτό είναι το εξής, κατά τη γνώμη μου πάντα, και μπορεί και να διαφωνήσουμε. Όταν η κοινωνία σε σπρώχνει, και το εννοώ το σπρώχνει με όρους πολιτικής, πόσο ευεπίφορος είσαι να ερμηνεύσεις τα μηνύματά της και να κινηθείς γρήγορα? Η ταχύτητα και το timing στην πολιτική, κύριε Παπούλια, γνωριζόμαστε, ασχολείστε χρόνια με το ρεπορτάζ, έχει πάντοτε τη μεγάλη του σημασία. Και η ταχύτητα και το timing. Να θυμίσω εδώ ότι πριν λίγους μήνες, πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ορισμένα στελέχη και με συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και στην Κεντρική Επιτροπή προτείναμε εγκαίρως ο ΣΥΡΙΖΑ να μεταξελιχθεί σε ένα μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς. Δεν υιοθετήθηκε αυτό στρατηγική αυτό το προηγούμενο εξάμηνο. Αν είχε υιοθετηθεί, τα αποτέλεσμα θα ήταν πολύ καλύτερα στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Τώρα, το timing ποιο είναι? Να φτιάξουμε ένα μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς. Να συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Ξέρετε, δεν περιμένει η κοινωνία, δεν περιμένει οι εξελίξεις. Αυτό σημαίνει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι θα πάνε στην άκρη οι μικρομεγαλισμοί, οι εγωισμοί? Αλλιώς δεν γίνεται. Το παρελθόν, οι σχέσεις οι κακές. Κοιτάξτε, αλλιώς δεν γίνεται. Σας το λέω εγώ. Εγώ δουλεύω χρόνια πολιτικά, είμαι στον χώρο αυτό της κεντροαριστεράς.
προσπαθήσαμε, είχαμε φτιάξει, όπως θυμάστε, με την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Mm-hmm. Στη συνέχεια με τον Αλέξη Τσίπρα την Προοδευτική Συμμαχία, στον χώρο της κεντροαριστεράς, όλα αυτά. Και πήρε 32% η Προοδευτική Συμμαχία. Ακόμα και στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με τότε, το 2019. Θα μπορούσε ο καθένας μας, η καθεμία μας, να βάζει ένα ζήτημα και να λέει, εγώ για παράδειγμα, λόγω της Συμφωνίας των Προσπών, θυμάστε πολύ καλά ότι είχα διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, από την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Είναι δυνατόν όλα αυτά τώρα να τα σκεφτόμαστε όταν μιλάμε για την κοινωνία, για τη χώρα και πώς θα κυβερνηθεί τα επόμενα χρόνια? Να σκέφτεται ο καθένας τις προσωπικές σχέσεις ή οτιδήποτε άλλο? Εδώ το ζητούμενο είναι πώς θα πάει η χώρα μπροστά. Και σε ένα τέτοιο ζητούμενο είναι δυνατόν να βάζει κάποιος οποιαδήποτε προσωπική του ή συλλογική του ανασφάλεια? Το θεωρώ αδιανόητο και θεωρώ ότι αν δεν κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα, τότε θα τα χάσουμε όλα. Σε αυτό το κλίμα που περιγράφεται, σε αυτή τη συζήτηση χωράει και η Νέα Αριστερά? Αυτή η συζήτηση, σύμφωνα με την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού για να ευοδοθεί, πέρα από την πλειοψηφία που έχει πάει, όπως σας είπα, που δεν ψήφισε, πήγε στην αποχή, αφορά τα δύο κυρίαρχα κόμματα αυτή τη στιγμή του προοδευτικού χώρου, το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία, γιατί ο ένας πήρε 14,9 και 12,7%. Αν δεν μπουν μπροστά, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να γίνει. Συνεπώς, δεν θα μπω εγώ στη συζήτηση για τα κόμματα τα οποία με την ψήφο του ελληνικού λαού πήρανε κάτω και από 3%, δίνοντας ο ελληνικός λαός μια συγκεκριμένη απάντηση στο τι. Και εδώ θα να το τονίσω αυτό, σε ότι είναι λάθος ο κατακαιρματισμός, γιατί συνεισέφερα στον κατακαιρματισμό το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όχι στη σύνθεση, όχι στη συσπήρωση, την οποία σας προωθώ αυτή τη στιγμή και τη σύμπλευση. Άρα να κοιτάμε το σημαντικό. Το σημαντικό ποιο είναι? Η κοινωνία, τα δύο κόμματα, σύμφωνα με την τιμωρία του ελληνικού λαού, τα οποία αποτελούν τα κυρίαρχα του προοδευτικού χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφετε, θα βλέπατε πιθανή μια επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα? Κοιτάξτε, πρώτον απ' όλα, το Αλέξη Πασέ έχει το Ινστιτούτο του και τη Δευτέρα και τη Τρίτη κάνει τις εκδηλώσεις. Άρα εξαφίζεται και τη μιλάτε. Όχι, εννοώ σε αυτό που θα λέγαμε μάχημη πολιτική. Κατάλαβα. Μάχημη είναι και αυτή που σας λέω. Θα σας απαντήσω. Μάχημη είναι και αυτή με την έννοια ότι είναι βουλευτής αυτή τη στιγμή, ενεργός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ως πρώην Πρωθυπουργός, τη μεγάλη σύμπλευση αριστεράς και κεντροαριστεράς την υλοποιήσαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός της χώρας και με την Προοδευτική Συμμαχία με το 32%. Από εκεί και μετά, αυτή τη στιγμή τα ζητούμενα είναι, ας μην εμπλέκουμε τον πρώην Πρωθυπουργό σε τέτοια θέματα τα οποία νομίζω ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να τα αναδείξουμε και να τα προωθήσουμε αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο χώρο. Άρα θα έχουμε ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Θεοχαρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.